Επανέλθαμε κυρίες και κύριοι στην κανονική ροή της εκπομπής μας να καλησπερίσουμε και δύο πολύ αξιόλογους πρωταγωνιστές του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, ξεκινώντας από τον νεότερο, τον Ανέστη το Λιόνι, ποδοσφαιριστής του Μακεδονικού Λυτής. Ανέστη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Και συγχαρητήρια για την νίκη προχτές. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Μάλιστα. Στη Χαλκιδόνα δεν μπορέσατε να κερδίσετε όμως. Στη Χαλκιδόνα είχαμε κάποιες απουσίες. Ναι, ναι. Δεν έπαιζα εγώ και ο Μάθος ο Λίτας. Ναι. Είχαμε ευκαιρίες, αλλά δεν τα καταφέραμε. Ελπίζω να συνεχίσουμε με νίκες. Μπράβο. Έτσι να καταφέρουμε το στόχο που έχουμε θέσει από την αρχή της χρονιάς, που είναι το πρωτάθλημα. Ωραία. Καθαρά. Αν και στη Χαλκιδόνα τώρα μεταξύ μας υπάρχουν παράπονα, λέει, για μια καθαρή παράβαση πέναλτι, ναι, που δεν δόθηκε, θα χάνατε και τον βαθμό. Συμφωνώ. Από τον κύριο Μάστακα. Πέναλτι, υπήρχε πέναλτι υπέρ της Χαλκιδόνας, αλλά στην επόμενη φάση, καφάκι, υπήρχε πέναλτι υπέρ του Μακεδονικού Λυτής. Άρα, το οποίο δεν δόθηκε. Ένα-ένα. Ναι, ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, έτερος σημερινός καλεσμένος, ο Νίκος ο Παντελής, της ομάδας του Μακεδονικού Γεφύρας. Νίκο, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Συγχαρητήρια για την πρόκριση επί των Κανονιέριδων. Α, έτσι. Ναι, καλά, εντάξει, έγινε. Μας είχες τρελάει, συγγνώμη, στο Facebook. Δάσκαλε, έλα στον Εύωσμο να δεις την υπερταχεία που ξεκίνησε, να δεις τα κανόνια του Ναβαρώνε. Δεν μπόρεσα να έρθω. Έμαθα όμως ότι κερδίσατε τελικά, έτσι. Προκριθήκατε στην επόμενη φάση. Έτσι ακριβώς. Το σκορ πόσο ήταν, μπορείς να μας το πεις λίγο. Χάσαμε 2-1. Χάσατε 2-1. Προκρίθηκε όμως ο Μακεδονικός Γέφυρας. Ξέρεις γιατί? Γιατί. Άλλαξαν οι κανονισμοί. Οι φιλοξενούμενες ομάδες πετυχαίνουν γκολ εκτός έδρας, μετράει εις τριπλούν. Ναι. Άρα το σκορ είναι 2-3. Ευχαριστώ πολύ, θα προκριθούμε. Μπράβο, συγχαρητήρια λοιπόν για την πρόκριση. Έχουμε και στιγμιότυπα από αυτόν τον αγώνα. Ωραία, ωραία. Μάλιστα. Όχι, τα λέω αυτά γιατί στο Facebook έκανες κάποιες δηλώσεις. Εντάξει. Εγώ σου έδωσα το αποτέλεσμα, δεν με πίστευες. Το έδωσες όμως. Αυτά παθαίνεις άμα τον έχεις φίλο. Ποιο αποτέλεσμα έδωσα, να τα ακούω. Το 2-1 το έδωσες. Μπράβο. Λοιπόν, Κώστα, πάμε να δούμε ένα παιχνίδι λίγο. ΠΑΟΝΕ, Ένωση Οικειών, κυρίες και κύριοι, 1-4. Πρώτη νίκη της Ένωσης Οικειών. Με 3 τέρματα του Ιορδανόπουλου. Πάμε να δούμε, Κώστα, φάσεις και γκολ από το συγκεκριμένο αυτό παιχνίδι. Κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, φίλες και φίλοι του Ποδοσφαίρου, καλησπέρα σας από τους νέους επιβάτες. ΠΑΟΝΕ, Ένωση Οικειών. Το μεγάλο παιχνίδι της Α1 κατηγορίας. Ήταν στις μεγάλες κατηγορίες. Η ομάδα επέστρεψε στην Α1 κατηγορία με νέα διοίκηση, με τον Ηλία τον Θεοδωρίδη πρόεδρο και τον νέο Δελτασί μας, αισιοδοξή ομάδα, και ξανά να πρωταγωνιστείς και να πάει στις μεγάλες κατηγορίες. Εδώ μια θαυμάσια παλιά από τον πολύ μεγάλο σπαρ των γηπέδων που το γνωρίσαν πάρα πολλά χρόνια. Ο Άρης ο Παϊραζής έκανα μονοκόμμα το σώτο, καλύκος μπλόκαρε την μπάλα. Η αγωνία θα κορυφώνει, τόσο μένει βέβαια και το σκορ ανοιχτό για τις δύο ομάδες που είπαμε έχουν κοινό στόχο μόνο τη νίκη του αγώνα. Ο ΠΑΟΝΕ έκανε ένα εντυπωσιακό κλέψιμο, προσπαθεί τώρα να βγει μπροστά. Για να δούμε σούτ απευθείας από μακριά εδώ. Καλή ενέργεια, αλλά βιάστηκε λίγο εδώ. Ο Ρενάλντο έκανε αυτό το σούτ εδώ στο 7ο λεπτό. Έλκας. Εδώ προσπαθεί να περάσει στις κόντρες. Επιμένει τώρα εδώ ο Ρενάλντο. Ωραία σκαυτή παλιά που κάνει. Ψάχνει να βγει μπροστά, αλλά πολύ άργησε εκεί ο Ρετζέπογλου. Καθώς ο Καλίκος βγήκε γρήγορα και μάζευε την μπάλα. Ιορδανόπουλος. Στον Ιορδανόπουλο. Ωραία κατοχή τώρα εδώ. Πόδιο τζέλο. Σέντρα παράλληλη δεξιά. Γεωργιάδου για τον Σιάφο. Σιάφο. Ωραία εδώ τώρα, για να δούμε. Σούτ εδώ. Πάρει. Πολύ μεγάλη φάση. Από τον Τζέλο. Βρέθηκε εξ επαφής εδώ σε αυτή τη φάση. Στο 21 και εδώ έχουμε φάουλ. Στο 21. Για να δούμε τώρα εδώ. Κάποια κομπίνα σίγουρα από τον Πάουνα από ό,τι βλέπω. Βλέπω και τον Παϊραζίδη. Και ποιο άλλο, για να δούμε ποιο θα είναι επικρατέστερο. Παϊραζίδης. Ναι, το εκτελεί απευθείας. Η μπάλα τελικά πέφτει εδώ, Καλίκος. Πολύ καλή εκτέλεση από τον Παϊραζίδη που έκανε αυτό το πολύ καλό σούτε σε φάουλ. Στη δεξιά γωνιά η μπάλα πέρασε το τείχος. Στο 23. Η σέντρα, η κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. 0-1 από τον Σαλτήρη, φίλες και φίλοι, που σηκώθηκε μετά την έξυπνη εκτέλεση από το φάουλ. Ο Σαλτήρης σηκώθηκε στην πορεία της μπάλας, έκανε αυτή την κεφαλιά, άλλαξε την πορεία, ξεγέλασε και τον Γκριζουλά. 0-1 στο 28ο λεπτό για την ομάδα της Ένωσης Οικειών. Παπαδόπουλος. Αλλάζει από την άλλη μεριά, βλέπει. Εκεί ο Ριώρα προσθέτει στον αρχηγό, τον Σερέτη, τον Βασίλη. Και αυτός μπροστά γρήγορα με τη μία στο Γεωργιάδη. Για να δούμε τώρα εδώ η κίνηση, ούτε απευθείας. Πολύ καλό γκολ! Φοβερό γκολ, κυρίες και κύριοι. Φοβερό γκολ για τον ΠΑΟΝΕ. Ένα θαυμάσιο γκολ εδώ που βλέπετε να πανηγυρίζει. Εδώ ήταν ο Γεωργιάδης. Ναι, ο Γεωργιάδης λοιπόν με ένα εντυπωσιακό τρόπο θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα.
Μέχρι στιγμής θα έλεγα κατά κάποιο τρόπο μοιράζονται τις εντυπώσεις. Μοιρασμένο παιχνίδι. Ναι. Γιατί και οι δύο ομάδες είναι πολύ δυνατές. Και μάλιστα μου επιτρέπει βέβαια έτσι η εμπειρία μου, Γιώργο, από τα τόσα χρόνια στα γήπεδα, νομίζω ότι θα είναι και πρωταγωνίστριες. Αλλά είναι πολύ νωρίς να το λέμε, αλλά το λέω εγώ, η δική μου υπογραφή. Για το σκιάφος! Φοβερό το σούτ εδώ, αλλά υπάρχει offside όμως εδώ, από το σκιάφο. Στο 39 προς 40 αυτή η φάση που βρέθηκε εδώ κάτοχος. Χρυσουλάς τώρα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Παπαδόπουλος αυτή τη στιγμή σφυρίζει τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου με ένα λεπτό καθυστερήσει που βρίσκει Παονέ και Ένωση Οικείων. Θυμίζω με τα γκολ του 28 του Σαλτήρη με κεφαλιά και του Γεωργιάδη στο 37 με το υπέροχο γκολ που πέτυχε για του γηπεδούχους σε αυτό το 1-1. Ξεκινάει λοιπόν το παιχνίδι. Θα σα αναφέρω βέβαια στη συνέχεια τη μετάδοσή μα και τι αλλαγέ που έγιναν. Δεύτερη αλλαγή για τον Ιορδάνη Χολίδη από πλευρά Ένωση Οικείων. Συνεχίζει με την ίδια δεκάδα. Κεφαλιά δοσούτ απευθεία εντυπωσιακά ο Χρυσουλά. Νέο σούτ εδώ. Από το σουτ που έγινε το Στοκογιάννη, πολύ δυνατό. Χρυσουλά σταμάτησε τη φάση αυτή. Καλή επέμβαση από το Χρυσουλά. Άρα λοιπόν χάνεται μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 60 το αγώνα. Εκτελέσει ο Καρατζάς. Γρήγορα μπροστά. Σαλτήρης. Για τον Φιλιππίδη που μπήκε προηγουμένως στον αγώνα. Εδώ με τον Μπαρά. Φιλιππίδης. Φιλιππίδης είναι κάτοχος. Η δεύτερη αλλαγή της Ένωσης Οικειών. Και πάλι Μπαράς. Θέλει να κάνει την κίνηση. Μπαράς. Θέλει να περάσει, έχει την παλιά, βγαίνει τώρα μπροστά, Σαλτήρης, σούτ εδώ από κοντά και γκολ! Φοβερό γκολ εδώ φίλες και φίλοι και θα πάσει ενέργεια. Ο Στουκογιάννης ήταν, για να δούμε λίγο, το σκορ του 1-2. Ο Σαλτήρης άλλαξε ωραία την μπάλα εκεί, επιμένει αλλά κόβεται τελικά, ηρωικά εκεί από τον Σαλτήρη. Πολύ καλή δουλειά που κάνει από ό,τι βλέπω πέτσι εκεί της Ένωσης Οικειών. Εδώ για να δούμε. Η Ένωση τώρα βγαίνει επικίνδυνα μπροστά. Νικοπολιτίδης περνάει πιο βρύ. Σηκώνει την μπάλα κεφαλιά του Ιορδανόπουλου. 1-3. Νικοπολιτίδης εδώ, Ιορδανόπουλος και πάλι πρωταγωνιστής στο αγώνα. Άλλαξε ωραία την μπάλα. 1-3 στο 65. Μια ο Νικοπολιτίδης, μια ο Σαλτήρης. Άλλαξαν ωραία. Πάνε προσπαθεί να ηρεμήσει. Βέβαια υπάρχει χρόνος για αυτόν. Προσπαθεί να ανακτήσει τον έλεγχο του αγώνα πάνω. Αν μπορεί να μειώσει τη διαφορά. Προβολή τώρα εδώ από τον Γκρεκό. Για να δούμε. Η μπάλα στα πόδια τώρα εδώ από τον Τζέλο. Θέλει να σουτάρει. Διστάζει όμως εδώ. Προτιμάει δεξιά. Παπαδόπουλος, για να δούμε τι θα κάνει εδώ. Στα αριστερό. Σέντρας και αυτή την παλιά που κάνει. Κεφαλιά δυνατή εκεί από τον παίχτη της Ένωσης να βγάλει την μπάλα έξω. Προηγουμένως ο Φιλιππίδης. Νέα σέντρα. Νέα κεφαλιά από την προσπάθεια από τον Νικολαίδη. Θυμίζω για ακόμη μια φορά τις αλλαγές. Νικοπολιτίδης και Φιλιππίδης πήραν τις θέσεις του Αρνίδη και του Έλκα. Ενώ εδώ η μπάλα φεύγει. Out. Καλή στιγμή για τον Παονέ. Στο 69. Αν και στάθηκε καλά, αλλά σίγουρα όμως κάποια αμυντικά λάθη και κάποιες αδυναμίες αμυντικές τον πρόδωσαν στην επανάσταση του ημιχρόνου. Για να έρθει λοιπόν η διαφορά του σκορ με τον Ιορδανόπουλο ως ανύποπτος παίκτης σε 3 λεπτά μέσα να πετύχει αυτά τα 2 γκολ και να κάνει αυτό το 1-3 που μένει και σίγουρα φαίνει όλο πιο κοντά την Ένωση Γεών να διεκδικεί την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα μετά το στραβό πάτημα. Πολύ σημαντική νίκη να επιτευχθεί. Να. Εδώ κεφαλιά από κοντά, αλλά πέφτει ο Καλίγκος, γυρνάει την μπάλα πίσω. Ρενάλντο, για να δούμε. Σέντρα, εδώ η μπάλα από κοντά. Σουτ εδώ, σκατή παλιά, πεσμένος κάτω εκεί ο Παπίτσε. Παίρνει κόρνερ, καλή φάση από τον Παπίτσε που μπήκε σαν αλλαγή. Στο 75. Σουτ αυτό από πλάγια. Σέντρα που γίνεται. Η μπάλα σε σώματα, πλάγιο για τον Παπαδόπουλο. Σέντρα, απευθείας κεφαλιά, παραλίγο για αυτόν τον κολ εδώ. Έτσι σήκωσε πολύ δυνατά και ο Καρατζάς στο κεφάλι του. Εκτός και αν μπορεί ο Παονέ να σκοράρει σε αυτό το διάστημα. Φαίνεται αυτά τα δύο γρήγορα γκολ της Ένωσης Οικειών κόψανε τα πόδια του παιχτών Παονέ. Ένα μακρινό σουτ πάνω από τα δοκάρια του Καλίγκου. Στο 86. Για τον Παονέ. Θέλει να βγει. Επιμένει τώρα εδώ. Για να δούμε Νικοπολιτίδης. Βγαίνει δυνατά ο Νικοπολιτίδης, σουτάρει. Τελικά ο Χρυσουλάς και εδώ είναι το 1-4. Ο Ιρδανόπουλος και πάλι πρέπει να είναι, ναι. Αυτός είναι, ναι. Πρωταγωνιστής. Εδώ ο Νικοπολιτίδης έκανε το σούτ, αλλά έδιωξε όσο μπορούσε ο Χρυσουλάς. Ήρθε όμως στη συνέχεια. Να λοιπόν 3 γκολ από τον Ιορδανόπουλο και σίγουρα μια πολύ μεγάλη νίκη όπως διαμορφώνεται η εικόνα για την ομάδα της Ένωσης Οικειών.
Και αυτή τη στιγμή η λήξη του αγώνα, κυρίες και κύριοι, από τον Γιάννη Παπαδόπουλο που βρίσκει την Ένωση Γιών να παίρνει μια πολύ μεγάλη νίκη με τελικό αποτέλεσμα 1-4 εδώ στους νέους επιβάτες. Κοντά μου έχω τον Ηλία Θεοδωρίδη, τον πρόεδρο, τον νέο πρόεδρο της ομάδας του ΠΑΟΝΕ, που θέλει να αλλάξει και φιλοσοφία αλλά και τακτική φετινή χρονιά για τον ΠΑΟΝΕ. Κύριε Θεοδωρίδη, καλησπέρα σας. Άτυχο το σημερινό παιχνίδι. Λίγο η ομάδα πλήρωσε την αστοχία της και λίγο τα λάθη της. Τελικά γνώρισε την ήττα σε αυτή τη δεύτερη αγωνιστική. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Πιστεύω να πάμε καλύτερα στα επόμενα μάτς. Πληρώσαμε κάποια λάθη. Πιστεύω τα επόμενα παιχνίδια να είμαστε πιο τυχεροί και να συνεχίσουμε το πρωτάθλημα και να επιτευχθούν οι στόχοι μας. Τάσο, καταρχήν, καλή χρονιά. Συγχαρητήρια και για τα 3 γκολ που πέτυχες. Και νομίζω ότι ήταν μια νίκη που την ήθελε η Ένωση Γιών μετά την ισοπαλία στην πρεμιέρα με τη Θέρμη. Με τον Παόδο, συγγνώμη. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχηθώ το ίδιο και εσάς. Καλή χρονιά να έχετε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, Τάσο. Δεν είχαμε ένα καλό ξεκίνημα στην πρώτη αγωνιστική. Χάσαμε βαθμούς στην έδρα μας και έπρεπε να έρθουμε εδώ να τους καλύψουμε οπωσδήποτε. Τα καταφέραμε μέσα σε μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΝΕ. Αυτά και εύχομαι καλή συνέχεια στον ΠΑΟΝΕ. Ζήση μου, καλησπέρα καταρχήν. Καλή χρονιά σε ευχηθώ. Καλησπέρα, καλή χρονιά και σε εσάς. Άκουσα το σχόλιο μου για να καλύψω βέβαια την ενοχή μου, αλλά πιστεύω ότι δεν έπαιξα μπάλα. Να στηριχτούμε για να με σοβαρά ότι σίγουρα ήταν ένα μεγάλο παιχνίδι. Η ομάδα στο τέλος πλήρωσε τα λάθη και τελικά γνώρισε την ήττα, έτσι. Ναι, σίγουρα η Ένωση είναι πολύ καλή ομάδα. Αν κάνει λάθη, τα πληρώνει. Δεν έχω παράπονα από τα παιδιά. Τα έδωσαν όλα στον αγωνιστικό χώρο. Απλά δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι σε όλο το 90 λεπτό και κάποια λάθη οδήγησαν στα γκολ της Ένωσης. Στόχος είναι να βγούμε στην πρώτη. Λοιπόν, αυτά τιμήθησαν στον αγώνα ΠΑΟΝΕ Ένωσης Σικιών, κυρίες και κύριοι, 1-4. Είδαμε και τις δηλώσεις. Πριν δώσουμε το λόγο στον Νίκο τον Παντελή του Μακεδονικού Γέφυρας και στον Ανέστη τον Λιόνι της Λυτής, μερικά μηνύματα που ήρθαν. Όλοι λέει στον Αβραμίδη στη Λεωφόρο Live σκίζει το πρόγραμμα. Πάλα λέει σταμάτα να τρως ψάρια και έλα καμιά προπόνηση. Ό,τι καταλάβατε, καταλάβαμε κι εμείς. Καρασαρίδη λέει μας άπριξες, χαιρόμαστε που σας έχουμε και πάλι κοντά μας. Καλή αρχή Αλεξάνδρα Άγγελος Κυλκής, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στην εκπομπή σας από τον ΠΑΟΚ Κοιμήνων Βαλκάρων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά εκεί από τον ΠΑΟΚ Κοιμήνων Βαλκάρων. Μια από τις επόμενες εκπομπές θα έρθουν εδώ να μας τα πούν διαζώσεις. Καλησπέρα. Πόσο αγνό είναι το ρεστιχνικό ποδόσφαιρο, λέει, όταν δίνεις 3.000 ευρώ για να πάρεις το δελτίο του παιδιού σου. Πολύ απλά δεν δίνεται ούτε ένα ευρώ, όχι 3.000 ευρώ. Δεν δίνεται σε κανένα και τίποτα. Τι θα γίνει με τα λεφτά της Β και Γ κατηγορίας? Ξεχάστε τα λεφτά αυτά. Εδώ κατεδαφίζεται το σύμπαν, καταστρέφονται ζωές, καταστρέφεται η κοινωνία ολόκληρη. Μην περιμένετε λεφτά Β, Γ κατηγορία. Χαιρετούμε τον Νίκο να μας πει τι θα κάνει φέτος στη γέφυρα. Θα μας το πει. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας από το Μακεδονικό Λυτής. Και συνεχίστε έτσι. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλα τα μηνύματα. Α, και ένα μήνυμα. Θα ήθελα ένα σχόλιο. CobraBet.gr, τα πάντα για την υψημή. Υπάρχει και ένα. Ναι. Ευθυμιάδη στη γραμμή. Θωμά, μισό λεπτό λίγο. Γι' αυτό το CobraBet. Τα σχόλια, παιδιά, στην ανωνυμία και στην ανυπαρξία είναι εύκολα και μπορούμε να σπηλώνουμε τον οποιονδήποτε, έτσι. Εγώ θα ήθελα να βγείτε ξεκάθαρα, επώνυμα και να πείτε την άποψή σας τώρα του πού θα πάνε κάποιοι. Και αν είναι σχετικοί ή άσχετοι, βγείτε επώνυμα να τα πείτε πίσω από την ανωνυμία. Απλώς το μόνο που κάνετε είναι να επιβεβαιώνετε την ύπαρξή σας, κόμπρα δηλαδή, ερπετά. Λοιπόν, έχουμε τον Θωμά Ευθυμιάδη, θα μας πει λίγα πράγματα για τη Χαλκιδική. Θωμά, καλησπέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα ή καλησπέρα. Καλημέρα, πρωινές ώρες είναι. Πρωινές, αλλά άμα βγούμε έξω είναι σκοτάδι. Συγχαρητήρια για την εκπομπή που μεταφέρθηκε Δευτέρα. Ευχαριστούμε πολύ, Θωμά. Και σε σένα και στη Χρύσα. Γεια σου, Θωμά. Συνεχίσετε έτσι, καλή δύναμη, σιδεροκέφαλη, δευτεριάτικα. Για το καλό του ρασιτεχνικού ποδοσφαίρου και όχι μόνο. Θωμά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιάννη, να πω πρώτον για αυτό που έχει κατακλειστεί το ίντερνετ από site διάφορα αθλητικά.